Αφορμή περιστατικό καθυστέρηση παραλαβή φαρμάκων από το ΙΚΑ Αθηνών λόγω και τη πρόσφατη απεργία, η διοίκηση του ΙΚΑ στα Χανιά υφιστά την προσοχή και συνιστά σε όσου χρησιμοποιούν σκευάσματα υψηλού κόστου να προσέρχονται για την παραγγελία του εγκαίρω. Να υπενθυμίσουμε ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα αποστέλλονται από την κεντρική υπηρεσία και δεν χορηγούνται μέσω του εμπορίου. Υπάρχει μια διαδικασία, οι άνθρωποι έρχονται από εδώ, δίδουμε εμείς την παραγγελία και μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα τα φάρμακα έρχονται. Τα φάρμακα αυτά οι ασφαλισμένοι τα χρησιμοποιούν χρονίως. Ξέρουν λοιπόν ότι ένα φάρμακο το οποίο το πήρανε σήμερα θα τους τελειώσει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα. Την έγκαιρη προσέλευση στο ΙΚΑ συστήνει η διοίκηση του Οργανισμού για τη Χορήγηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους. Η παροχή της συγκεκριμένης κατηγορίας πραγματοποιείται με ξεχωριστή διαδικασία μέσω της Κεντρικής Φαρμακευτικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ στην Αθήνα, κατόπιν ατομικής παραγγελίας από τα τοπικά και όχι μέσω του εμπορίου. Ο ασφαλισμένος ήρθε εδώ στις 20 του μήνα, αργά το μεσημέρι. Η παραγγελία με άλλα φάρμακα ήταν ήδη κλεισμένη σε φάκελο και ήταν τυχερός γιατί πέτυχε τον courier εδώ. Τη στιγμή που έπαιρνε το φάκελο, ανοίξαμε το φάκελο η υπηρεσία και βάλαμε και τη δική του παραγγελία μέσα. Βεβαίως την επομένη ήταν απεργία, 21 όπως ξέρετε, αλλά ήταν ένα φάρμακο το οποίο το είχε πάρει τον προηγούμενο μήνα στις 23. Το ΙΚΑ Χανίων, με δεδομένο το συγκεκριμένο περιστατικό, συμβουλεύει όσους ασφαλισμένους κάνουν χρήση σκευασμάτων που εξυπηρετούνται με αυτή τη διαδικασία να προσέρχονται τουλάχιστον μία εβδομάδα με 10 ημέρες πριν, καθώς η Κεντρική Φαρμακευτική Υπηρεσία διεκπεραιώνει τις παραγγελίες όταν δημιουργηθεί δέμα. Καλό είναι να έρχονται μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν. Δεν υπάρχει απαγόρευση ως προς αυτό, γιατί το φάρμακο δεν υπάρχει διαθέσιμο εδώ. Εμείς κάνουμε την παραγγελία στην Κεντρική Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΙΚΑ στην Αθήνα.